Σήμερα έχουμε unboxing, αλλά όχι μόνο unboxing πολλών προϊόντων που θα σας αρέσουν φυσικά. Έχουμε και giveaway. Οπότε μείνε μέχρι το τέλος για να μάθεις τις οδηγίες που χρειάζεται για να συμμετέχεις και εσύ. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Είμαι ο Γιώργος και σήμερα θα κάνουμε unboxing τα προϊόντα της Banks. Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ την εταιρεία. Είναι μια εταιρεία η οποία έχει γενικότερα την αγορά των iPhone ένα αρκετά καλό όνομα και έχει έρθει σε απόφαση μας και μας στέλνει πραγματάκια να δείχνουμε, να δοκιμάζουμε και φυσικά να προτείνουμε. Πολλοί από εσάς έχετε πάρει θήκες και έχετε μείνει ευχαριστημένοι. Σήμερα θα δούμε και περισσότερα προϊόντα και θα έχει και giveaway φυσικά στο τέλος του βίντεο για να πάρετε κι εσείς μέρος. Αν σου αρέσουν κι άλλες τέτοια βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί subscribe και το καμπανάκι να μην χάσεις κανένα τυπνά βίντεο. Επίσης, ξέρεις, live stream κάθε Τετάρτη και Κυριακή καινούριο βίντεο. Αυτό είναι λοιπόν το θέμα, δεν χάνω άλλο χρόνο, αλλάζω το setup και ξεκινάμε το βίντεο. Μου στείλανε λοιπόν μήνυμα δεύτερη φορά και μου λένε Γιώργο, ήρθε η ώρα να σου στείλουμε να δοκιμάσεις θήκες. Λέω παιδιά, λέω, οι θήκες δεν βολεύουν. Γιατί δεν έχουν όλοι iPhone 13 Pro Max ή 14 Pro Max ή χύψη. Θέλω λέω, άλλα πράγματα να δοκιμάσουμε. Θέλω να δοκιμάσουμε πράγματα τα οποία λέω είναι για όλους. Οπότε να μπορεί να τα πάρουν όλοι. Συμφωνείτε? Πείτε μου στα σχόλια μας συμφωνείτε. Και λοιπόν, τσεκάρετε τι σας έφερα. Το αφήνω στην άκρη, ρίξατε μια γρήγορη ματιά. Το αφήνω στην άκρη και τα φέρνουμε ένα-ένα να τα τσεκέρνουμε. Λοιπόν, αυτό θα τα αφήσω και το τέλος. Ένα. Δύο. Είναι ίδια. Τρία. Τα αφήνουμε στην άκρη. Τέσσερα. Και μου στείλανε και δύο θήκες. Όχι, δεν θα μου στείλανε θήκες. Είναι για το 13 Pro Max και είμαι στο όριο να πάρω 14. Μάλλον όποιος πάρει το iPhone 13 μου θα έχει την τιμή να έχει και αυτές τις δύο όμορφες θήκες και φυσικά και τις άλλες δύο που έχω από την προηγούμενη φορά. Ξεκινήσουμε από τις θήκες. Αυτό θα τα αφήσουμε μετά. Οι θήκες είναι αυτές οι δύο. Πρέπει να είναι ίδιες, αλλά η διαφορά τους και η τεχνοτροπία που έχουν συγκεκριμένες είναι ότι είναι cooling θήκες. Τώρα θα μου πεις cooling θήκες, τι εννοείς? Θα τσεκάρουμε. Έχω πει ότι το packaging μου αρέσει πάρα πολύ και αυτό το iridizon χρώμα που βάζουν στα κουτιά τους που γυαλίζει έτσι είναι φανταστικό. Παίρνουμε την πρώτη θήκη μας. Μ' άρεσε που καταρχάς η θήκη είναι κρύα, να το ξέρετε. Αυτό το σημείο εδώ πέρα είναι παγωμένο. Δεν ξέρω αν φαίνεται το cooling zone που γράφει. Βλέπετε ότι έχει αυτήν εδώ πέρα τη γυαλάδα που μου αρέσει, που περνάει. Και αυτά τα σημεία εδώ πέρα, εδώ και από αυτή την πλευρά, είναι κενά για να μπορεί να περνάει ουσιαστικά η θερμότητα. Παίρνω το κινητό μου και το κουμπώνω να δείτε και λίγο πώς εφάπτει. Εντάξει, δεν είναι πάρα πολύ καλά. Έχει το δόντι που λέω στις κάμερες πίσω, δηλαδή εδώ για να προστατεύει τις κάμερες, και έχει φυσικά και ένα πολύ μικρό δοντάκι για την μπροστά πλευρά, οπότε σε περίπτωση που πέσει κάτω να μην έχετε πρόβλημα. Στο χέρι δεν είναι χοντροκομμένη, είναι ωραία η υφή της, πάρα πολύ καλή. Το grip που έχει δεν γλιστράει στο χέρι, έχει αυτό το σαγρέ στις άκρες που βολεύει φυσικά το λογότυπο της εταιρείας, και από την κάτω πλευρά δεν είναι πάρα πολύ όμορφα το τηλέφωνο. Τα κουμπιά έχουν πολύ ωραίο πάτημα. Είναι ξεχωριστά δηλαδή, δεν είναι, αν δείτε είναι και διαφορετικό χρώμα, δεν είναι δηλαδή στο ίδιο πλαστικό κομμένο απλά εδώ πέρα, έχουν προσθέσει κουμπί. Αυτό είναι σιδερένιο και αυτό είναι πλαστικό. Είναι πολύ καλό, ανθεκτικό πλαστικό. Να ανοίξω και αυτήν. Design by Banks μέσα. Είναι ίδιες. Δεύτερο πραγματάκι που έχουμε να δείξουμε είναι το MagSafe Powerbank φυσικά της Banks. MagSafe Powerbank δεν είχα ποτέ και ήταν μία από τις αγορές που ήθελα να κάνω, να δοκιμάσω και ήθελα φυσικά να έχω κι εγώ ένα στα χέρια μου. Έτσι είχα την χαρά να πάρω τις Banks, να το δοκιμάσω και να τσεκάρω πώς είναι να έχεις ένα Powerbank μαζί σου. Το καλό είναι ότι εγώ το πήρα, το δοκίμασα, το είχα μία μέρα μαζί μου, φορτίζει μία μισή φορά το δικό μου iPhone. Το συγκεκριμένο είναι των 5.000 mAh. Έχει και 10.000 mAh, αλλά πήρα το μικρό, καθώς αν έχετε μικρό iPhone δεν θα μπορέσετε να συμμετέχετε στο διαγωνισμό, γιατί το μεγάλο βγαίνει πολύ εκτός από τα απλά iPhone. Δηλαδή, στο 14 Pro Max και στο 13 Pro Max εφάπτει μία χαρά, αλλά αν έχεις iPhone 14 ή 13 θα σου ήταν μισό δάχτυλο πιο έξω. Οπότε λέω στείλτε μου το μικρό, φυσικά έχει μέσα οδηγίες και εδώ πέρα κάτω αν σηκώσεις έχει το καλώδιο της φόρτισης. Type-C
σε Type-C. Τιμιότατο, το δίνουν μέσα το καλωδιάκι. Φυσικά δεν έχει μέσα μπρικάκι φορτιστή, οπότε πας και το φορτίζεις με το φορτιστή του iPhone. Πάει κατευθείαν στο νικητή. Type-C φόρτιση κάτω και από πίσω είναι κάπως έτσι. Και εδώ πέρα είναι και το λογότυπο, αναγράφεται πολύ διακριτικά, πάρα πολύ όμορφα. Και πατάς το κουμπί. Εμένα τώρα το δικό μου έχει μία γραμμή, γιατί σας είπα ότι το έχω χρησιμοποιήσει, θα το βάλω να το φορτίσω φυσικά. Και το ακουμπάς και μαγκώνει. Όπως και να το βάλεις, θα πάει στη θέση σου. Δηλαδή, και εδώ να το ακουμπήσεις και να το σπρώξεις, αυτό θα μαγνητήσει μόνο του. Έχει πολύ καλό μαγνήτη και είναι και πολύ γρήγορο στην επαφή. Έχει μαγνήτη και γύρω γύρω εδώ πέρα, αλλά και έχει και τη γραμμή εδώ, όπως έχει ακριβώς το iPhone, για να εφάπτει και να μαγνητίζει. Έχει πολύ καλό grip όταν το κρατάς, δηλαδή βολεύει στο χέρι. Εγώ βάζω το δάχτυλο κάτω εδώ πέρα, οπότε βολεύει να το κρατήσεις κιόλας. Το πεντάρι όταν το ακουμπάς επάνω στο iPhone, απλά δείχνει ότι φορτίζει. Δεν βγάζει δηλαδή εδώ πέρα τον κύκλο που βγάζουν τα MagSafe Powerbank. Αυτό δεν γνωρίζω γιατί το κάνει, νομίζω δεν έχει κάποια πιστοποίηση έξτρα που δίνει η Apple. Το δεκάρι όμως το έχει. Εκείνο με το που το ακουμπήσεις κάνει αυτό το blink της φόρτισης. Θα σας δείξω σε αυτό το MagSafe το φορτιστή, το κάνει. Βλέπετε που λέει εδώ πέρα πιστοποίηση MagSafe. Σε αυτόν τον φορτιστή δεν το γράφει. Ούτε σε αυτό εδώ πέρα το γράφει. Στο δεκάρι το γράφει. Όπου δείτε ότι έχει πιστοποίηση Made for MagSafe Apple, δείχνει αυτόν τον κύκλο. Τώρα, για να φορτίσει φυσικά πρέπει να πατήσεις το κουμπί. Και μόλις γίνει αυτό, θα βγάλει την ένδειξη της φόρτισης επάνω. Οπότε ουσιαστικά μπορείς να το φορτίσεις και με το καλώδιο της Apple που έχεις. Αν δεν θέλεις να φορτίσεις δηλαδή με MagSafe, μπορείς να χρησιμοποιήσεις και το καλώδιο με το που το ακουμπήσεις κατευθείαν εφάπτει με το κινητό σου και φορτίζει κανονικά. Αφήνω το φορτιστή στην άκρη, κάνει στο 13 Pro Max, λόγω των mAh που έχει, κάνει 1,5 φόρτιση. Σε iPhone 13 θα κάνει περίπου μία φόρτιση και λίγο παραπάνω από τη μισή, και στα 12 τα απλά και τα 13 και τα 14 θα κάνει δύο φορτίσεις περίπου ολόκληρες. Επίσης μ' άρεσε πάρα πολύ η συσκευασία και το packaging, έχουν πάρα πολλές φωτογραφίες, έχουν το QR να σκανάρεις για τις οδηγίες και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Γράφει το μοντέλο πίσω, γράφει ακριβώς τι type είναι το USB και τα σχετικά. Πάμε στον αμέσως επόμενο φορτιστή. Ο επόμενος φορτιστής είναι wireless charging. Είναι ο Invis Boost, λέγεται από την εταιρεία, και έχει πάλι αυτό το όμορφο ωραίο ειριδίζον χρώμα. Είναι 15W, είναι fast charge και φυσικά όπως σας είπα υποστηρίζει και το MagSafe της Apple. Αυτός έχει επίσης μια ακόμα ιδιαιτερότητα η οποία είναι πάρα πολύ ωραία. Ανοίγεις, έχει τις οδηγίες χρήσης. Αυτά μου αρέσουν πάρα πολύ. Έτσι να ανοίγεις και να έχεις ένα ωραίο χαρτάκι το οποίο δεν διαβάζει ποτέ κανένας. Και έχουμε μετά τον φορτιστή μας. Μ' αρέσει πάρα πολύ η συσκευασία. Το ξαναλέω, έχω γίνει κουραστικός, αλλά παιδιά έχουν κάνει τρομερή δουλειά στο packaging. Δηλαδή, ναι, μεν είναι εταιρεία που είναι από την Κίνα, όπως έχουμε πει, αν και όλοι είναι από την Κίνα, αλλά έχουν πολύ ωραίο. Δηλαδή, το premium packaging δίνει ένα άλλο image στη συσκευή μας. Δείτε τώρα εδώ μαγιά. Σηκώνεις από εδώ. Για να περάσει το καλώδιο από εδώ και ανοίγεις και είναι μέσα ο MagSafe φορτιστής. Καλώδιο υφασμάτινων ινών, αλλά δείτε τι υφασμάτινων ινών καλώδιο. Εδώ πέρα μέσα έχει μαλακό για να μην χτυπηθεί το προϊόν και δείτε εδώ τι όμορφο που είναι. Αυτό εδώ είναι μια μαλακή επιφάνεια για να μην χτυπάει το iPhone. Δεν το ξεκολλάμε, δεν το τραφάμε. Type-C καλώδιο φόρτισης, φυσικά δεν έχει μπρικάκι, το φορτίζεται με το iPhone. Και η ιδιαιτερότητα που έχει είναι ότι εδώ πέρα το τραβάς, παπ, και μπορείς να το στηρίξεις για να δεις κάποια ταινία, κάποια σειρά ή οτιδήποτε θέλεις. Φυσικά και αυτό με το που το ακουμπήσεις, κατευθείαν κολλάει. Έχει ακριβώς το μέρος που πάει και κάθεται. Έχει πολύ καλό μαγνήτη. Δεν έχει δηλαδή θέμα να πέσει το κινητό. Εντάξει, άμα το κουνείς πάρα πολύ προφανώς και θα πέσει, μαγνήτης είναι. Αλλά ο μαγνήτης είναι πολύ δυνατός και αντέχει. Πάρα πολύ τίμιο, το συμπάθησα πάρα πολύ και με ενθουσίασε όταν είδα τη δουλειά που κάνει. Φυσικά μπορείς να το κλείσεις λίγο λιγότερο για να σηκώσει το κινητό λίγο περισσότερο ή μπορείς να το ανοίξεις τέρμα για να μπορέσει ουσιαστικά να πατήσει και να έρθει σε κλίση την οποία να σε βολεύει καλύτερα. Όπως σας αρέσει. Και να δούμε λίγο και την επαφή που έχει με το φορτιστή.
αυθεντικό iPhone brick. Κουμπώνει Type-C σε Type-C. Εύκολα. Και το βάζει πρίζα. Κατευθείαν το διαβάζει και το κινητό βγάζει και την ειδοποίηση του MagSafe. Οπότε ακουμπάς και φορτίζει. Όταν είναι κλειστό και ακουμπήσεις, that's it. Όμορφο, πάρα πολύ ωραίο, διακριτικό και ένας φορτιστής τον οποίο αν είσαι από αυτούς που φορτίζεις με wired charge μπορείς να το φορτίζεις. Έχω να σας πω ότι δεν είναι μεταλλικό, είναι πάρα πολύ καλής ποιότητας πλαστικό, οπότε ουσιαστικά αποθεί τη ζέστη, δεν κρατάει ζέστη λόγω μετάλλου. Εδώ πέρα έχει ένα ιριδίζωνα σημείο, άμα δείτε, σαν να έχει μέσα πέρλες είναι. Είναι γκρι σκούρο και έχει σημείες πέρλες. Έχω και ένα ξεκαναγασμό να το πάρεις όπως το πήρα και εγώ. Οπότε το βάζουμε ξανά μέσα στο κουτί του και πάμε για το επόμενο. Από αυτά ζήτησα δύο. Μου είπε η εταιρεία, οκ, γιατί δύο? Γιατί μου έκανε επίσης εντύπωση και ήθελα να κρατήσω κι εγώ ένα, γιατί πραγματικά έχει πολύ πλάκα. Αυτό το έχω ανοίξει, αυτό είναι κλειστό. Είναι σφραγισμένο, οπότε αυτό θα πάει στον τρίτο νικητή. Το giveaway θα είναι τριών νικητών. Και θα τρέξω και ένα διαγωνισμό ακόμα, τον οποίο θα είναι μόνο για 13 Pro Max, ο οποίος 13 Pro Max θα κερδίσει τη θήκη την δεύτερη που έχω, της Banks. Λοιπόν, ανοίγουμε τη συσκευασία και δείτε τώρα αυτό το πράγμα. Δείτε τώρα αυτό το πράγμα εδώ πέρα, δείτε το. Λοιπόν, αν είσαι gamer ή γενικότερα σου αρέσουν τα παιχνίδια, παιχνίδια κινητού, τσέκαρε τώρα να δεις τι είναι αυτό εδώ και τι μπορεί να κάνει αυτό εδώ. Όπως βλέπετε έχει φανάκι και έχει και χρώμα, μήπως είναι και RGB. Μπορεί. Δεν χάνω χρόνο, πατάω, παπ και το βγάζω. Βγαίνει και δείτε εδώ πράγμα. Δηλαδή, λες και ανοίγω προϊόν του μέλλοντος. Σηκώνεις, πας από εδώ πέρα πίσω, το κάνεις έτσι. Εδώ έχει τους φίλους μας, τους Κινέζους. Η Banks συμμετέχει και σε e-sports, έχω να σας πω. Οπότε γενικότερα ό,τι βγάζει για gamers είναι πολύ elegant και πάρα πολύ δυνατό. Θα το τσεκάρουμε τώρα και εδώ είναι οι οδηγίες χρήσης, τις οποίες ποτέ δεν διαβάζει κανένας. Το καλώδιο του είναι κανονικό, δεν είναι υφασμάτινων ιονών, αλλά δείτε τώρα πράγμα. Επίσης είναι μαλακό εδώ πέρα μέσα για να μην κάνει ζημιά στον MagSafe φορτιστή σου. Και επειδή είναι για gamers, σου δίνει έξτρα μαγνήτη για την θήκη σου ή για το iPhone σου. Και δείτε τώρα πόσο μαγιά και πόσο όμορφο είναι αυτό. Σου λέει, για να μην χαλάσεις το iPhone και κολλήσεις το μαγνήτη κατευθείαν και κάνεις ζημιά, ο οποίος μαγνήτης, άμα δείτε, γράφει Design by Banks Max Safe Prestige, είναι έξτρα δύναμη για το μαγνήτη σας. Επειδή είναι για gamers, σου λέει ότι μπορεί ο gamer να δίνει πολύ ξύλο στο μαγνήτη, οπότε να είναι πιο σταθερό και πιο safe. Καλό τίμιο από την Banks. Αλλά δείτε τώρα, σου λέει, για να μην χαλάσεις το κινητό σου, πάρε το διάφανο αυτοκολλητάκι, κόλλα το αυτοκολλητάκι πρώτα πάνω στο κινητό σου και μετά κόλλα το μαγνήτη από πάνω. Οπότε, αν σε περίπτωση θέλεις να το βγάλεις, να ξυλώσεις το αυτοκολλητάκι να βγει και ο μαγνήτης. Και τον MagSafe φορτιστή. Και δείτε τώρα την ιδιαιτερότητα που έχει. Έχει πάνω διακόπτη, ο οποίος διακόπτης έχει τρεις σκάλες. Έχει το cooling, το οποίο το ανεμιστηράκι αρχίζει και φυσάει. Έχει το cooling με RGB και απλά ρεύμα. Δηλαδή, απλά φορτίζει χωρίς να ανάβει το cooling και χωρίς να ανάβει το RGB. Έχει αρχίσει και δουλεύει το RGB. Αν το πάω τέρμα κάτω, το RGB σβήνει και ακουμπάω το iPhone. Το iPhone φορτίζει, δεν βγάζει προφανώς τον κύκλο, γιατί είπαμε δεν είναι του MagSafe της Apple, αλλά φορτίζει κανονικά το τηλέφωνο σας. Τώρα, αν σε περίπτωση θες να αρχίσεις να παίζεις παιχνίδια, επίσης δεν έχει το κάτω για να μπορείς να το περιστρέψεις αν θες να παίξεις έτσι. Οπότε το κινητό σου το κρατάς έτσι και έχεις αυτή την αίσθηση πίσω. Δηλαδή, έτσι ακριβώς είναι ο φορτιστής πίσω, οπότε μπορείς να παίζεις κανονικά τα παιχνίδια σου χωρίς να έχεις πρόβλημα. Τώρα, δείτε τη μαγιά που έχει. Καταρχάς, έχω να σας πω ότι αυτή εδώ πέρα η επιφάνεια είναι μεταλλική και όλο το υπόλοιπο είναι πλαστικό για να μην κρατάει θερμότητα μέσα. Πατάς τώρα να ανοίξεις το cooling και έχει αρχίσει και φυσάει. Βγάζει από εδώ και από εδώ πέρα τραβάει και φυσάει προς τα έξω, δηλαδή τον διαχέει τον αέρα έτσι. Είναι πάρα πολύ δυνατό το φανάκι που έχει, δηλαδή το καταλαβαίνεις στα χέρια από εδώ πέρα ότι βγαίνει αέρας και παίζεις κανονικά και δεν ανεβάζεις θερμοκρασίες τόσο πολύ πάνω στο κινητό σου, γιατί φυσάει ουσιαστικά το MagSafe και το δεύτερο δεν έχεις απώλεια θερμότητας.
Καθώς το βασικό πράγμα ουσιαστικά που λένε ότι υπάρχει το πρόβλημα, το βασικό πρόβλημα των MagSafe φορτιστών είναι ότι έχεις απώλεια θερμότητας, δηλαδή ζεσταίνεται πάρα πολύ υπερβολικά το τηλέφωνο και δεν περνάει το ρεύμα που πρέπει με τη ζέστη που στέλνει. Δηλαδή η ζέστη με τη μεταφορά του ρεύματος που περνάει μέσα στο κινητό ζεσταίνεται άδικα και δεν φορτίζει κιόλας όσο θα έπρεπε. Με αυτόν τον τρόπο όμως φορτίζεις το κινητό σου, το κρυώνεις παράλληλα, οπότε δεν έχεις απώλεια θερμότητας. Ακούτε? Αυτό που με έκανε λίγο στο συγκεκριμένο είναι ότι δεν έχει πολύ μακρύ καλώδιο και λίγο ξενέρωσα να σας πω την αλήθεια γιατί δεν βολεύει. Αλλά αν είσαι κάπου κοντά που έχει μπρίζα ρε παιδί μου, είναι ο φορτιστής ο κλασικός όσο είναι της Apple. Λίγο πιο μακρύς. Της Apple είναι μέτρου, αυτό είναι γύρω στο 1,5 μέτρο. Το άλλο είναι μακρύ, το άλλο είναι 2 μέτρα, το MagSafe. Το σηκώνεις, συνεχίζει να δουλεύει, το ακουμπάς, συνεχίζει να φορτίζει. Λοιπόν, τι κάνουν οι τρεις σκάλες? Εδώ πέρα πάνω, όπως βλέπετε, έχει τρεις σκαλίτσες. Η τέρμα αριστερή σκάλα σημαίνει ότι δουλεύει το φαν, αλλά δεν φορτίζει. Δηλαδή, μπορεί, ας πούμε, να παίζεις παιχνίδια και να ζεσταίνεται το κινητό σου και να θες μόνο να το κρυώσεις. Τέρμα αριστερά φορτίζει, αλλά δεν δουλεύει το φαν και το RGB είναι κλειστό. Αλλά το κινητό σου φορτίζει. Αν το πας στη μέση, δουλεύει το RGB, δουλεύει ο ανεμιστήρας και το κινητό φορτίζει. Αν σε περίπτωση το ξεκουμπώσεις, σταματάει, δεν το ήξερα αυτό. Τέλειο. Σταματάει να παίρνει ρεύμα. Τρία προϊόντα θα γίνουν giveaway στο κανάλι. 1, 2, 3. Και θα τρέξει και ένας διαγωνισμός ακόμα, ο οποίος ουσιαστικά θα κληρώσει την θήκη. Να κάνουμε λίγο και ένα συγκριτικό της θήκης με τους MagSafe. Δείτε εδώ πώς κολλάει. Βλέπετε ότι αναβοσβήνει κόκκινο γιατί σου λέει ότι δεν έχει ρεύμα να φορτίσει. Αλλά δεν ξεκολλάει. Δηλαδή άμα βάλω το κινητό δεν θα ξεκολλάει με τίποτα. Δεν το έχω κολλήσει καλά γιατί το ξεκόλλησα τόσο γρήγορα. Μην νομίζετε ότι κάνω εγώ θέατρο. Με αυτόν τον φορτιστή, με αυτή τη θήκη μάλλον, το κινητό στο MagSafe δεν φορτίζει. Δεν ξέρω για ποιο λόγο γίνεται αυτό. Να δω λίγο πως είναι ο φορτιστής που δεν το φορτίζει, επειδή είναι cooling κι αυτός, cooling κι αυτό. Ούτε εδώ δουλεύει. Αυτή είναι η προηγούμενη θήκη που είχαμε, της Banks. Εδώ φορτίζει κανονικά. Πείτε μου κάτω στην περιγραφή για ποιο από όλα τα προϊόντα θα πάρετε μέρος στο διαγωνισμό. Αυτό ήταν πολύ το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να βοήθησα. Τώρα, πας στο τελευταίο post του Instagram. Link θα βρεις κάτω στην περιγραφή και συμμετέχεις στο giveaway. Διαβάζεις πολύ καλά τις οδηγίες συμμετοχής, κάνεις follow φυσικά εμένα, την Banks δεν χρειάζεται να την κάνεις follow, και tag δύο φίλους στα σχόλια. Κάνεις follow εμένα, like στο post και tag δύο φίλους στα σχόλια για να το μοιραστείς μαζί τους. Βλέπεις, τα βήματα είναι πάρα πολύ απλά και δεν χρειάζεται να κάνεις σχεδόν τίποτα. Οπότε πας, συμμετέχεις, παίρνεις μέρος και καλή επιτυχία σε όλους. Αν σου αρέσουν και άλλες για βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί subscribe και το καμπανάκι για να μην χάσεις κανένα από ένα βίντεο. Επίσης, κάθε Τετάρτη φυσικά και κάθε Κυριακή έχεις καινούριο βίντεο εδώ στο YouTube. Δεν ξεχνάς Instagram και dimitgeo.gr για να μην χάνεις νέα και tips για iPhone, αλλά και όχι μόνο. Και μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά.